ποιος, η δεύτερος ήταν Ρακούν. Ρακούν δεύτερος, agent τρίτος. Και ο agent τρίτος ήταν Γρηγόρης Πετρίδης. Ναι. Νίκος Μεταλλινός μετά. Και Νίκος Μεταλλινός μετά. Έχουμε μόνο μία απόδειξη. Ναι. Συλληρωμένα είναι. Ναι. 9 του μήνα. Λοιπόν, ξεκίνησε το game. Βλέπουμε εδώ. Να αλλάξω commentator, έχει να πρέπει. Pad. Ναι, ναι. Pad. Fudge. Γράψε. Senpai. Thank you, thank you. Και έχουμε εδώ, βλέπουμε. Μπορείτε να σπουδάσω για τρικέ, έτσι είναι τα γράμματα μου. Βλέπουμε. Ίσο game μέχρι στιγμή. Fox Pit. Συγγνώμη, κανείς δεν πήρε τον second main του. Ενώ σε αυτούς τους δύο ανάμεσα ρε. Δηλαδή τι, και Fox και Pit. What's happening? Ο Μεταλλινός έχει, ο Πετρίδης δεν ξέρω. Όχι. Μοιάζουν τα νόματα απλά. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ. Πότε. Ο Έμιλις πήρε, έχασε το πρώτο στόκ στον Dur. Κάνε εκεί τα Fox Trotting. Oh! Reflected, my dude. Oh! Και το άψιμα. Το πετυχαίνει. Δεν ξέρω πώς το κατάφερε αυτό, αλλά. Με λίγο που συντονίστηκα. Ναι, αλλά νομίζω τώρα το βρήκαμε που άδειασε λίγο το stream. Οπότε ξανά είμαστε εδώ να κάνουμε commentate. Να τα reflector, τα βελάκια τα είχαμε ξαναδεί. Ω, και αφήνει το shield νωρί. Όχι, έκανε shield poke. Δεν θα τα αφήνει. Τι shield breaker. Shield poke. Ήταν από πάνω, λες, το πέτυχε. Ναι, επειδή ήταν full επάνω στην άκρη. Ναι, ναι, παίζει. Οπότε επειδή δεν χτυπούσε και το υπόλοιπο σώμα. Παίζει να φταίει αυτό. Το κούρεψε λίγο ο Γουλή. Πάει για τα spikes. Τι έγινε? Κάτι. Δεν έφερες τίποτα έτσι. Δεν έφερες τίποτα. Εντάξει, κάτι να είναι, κάτι. Α, τα λέμε. Καλή συνέχεια, μάνα. Τα λέμε. Δάπλες, παιδιά, πράτε. Εντάξει. Okay. Βλέπουμε. Δεν πήρε το στόκ ακόμα. Χαιρετάμε το Rush εδώ που φεύγει. Ακόμα. Ακόμα ζει. Κρατιέται στη ζωή. Με ζόρι. Είναι πολύ δηλαδή one-sided στο game αυτό. Εντάξει, ναι, αφού δεν παίζει συγκεντρωμένα, οπότε δύσκολα. Δύσκολα πως πάρεις στόκ. Φοβάται να κάνει και edge card το Revan εκεί πέρα. Το oop smooth. Oh. Όπι εκεί. Oh, και το backer. Έτσι. Still the first game. Ναι, ναι. Να δούμε το game. Μεταξύ μας τώρα. Α, ναι, ναι. Η top 8 από εδώ και η top 8 από Αθήνα θα παίξουν μετά μεταξύ του σε ένα μεγάλο. Φλαγιέτ. Καλός. Καλός. Αυτό είναι πολύ κάτω. Ίδιοι παίχτες. Δεν ξέρω, πιστεύεις θα πάει καλύτερα το δεύτερο game για την Emily? Δεν ξέρω. Δηλαδή νομίζω ότι ο Dur απλά έχει καταλάβει το playstyle του.
Καλά, παίζουν και συνέχεια σε όλα τα τουρνά, ξέρω εγώ. Οπότε. Ότι. Τσαντίζεται τα παίζει εναντίον τη. Όταν. Τσαντίζεται τα παίζει εναντίον τη ζωή τη. Και αυτό σχέση έχει. Επειδή λέει πω είναι γρήγορη. Και δεν μπορεί ο Πιτ να κάνει τέτοιο. Ναι. Ο Φόξ όμω είναι πιο γρήγορο. Πώ γίνεται. Δεν ξέρω, είναι και στο χαρακτήρα. Έχει διαφορετικά κόμπο οπότε. Και ο Σόνικ είναι πολύ γρήγορο, αλλά εντάξει. Ο Σόνικ όμω είναι πολύ predictable. Sonic είναι χάλια μαύρα, δεν μου αρέσει καθόλου. Έγινε, τα λέμε. Τσάω, ρας. Βλέπουμε εδώ. Άμα πάει 2-1. Στα κάτω. Απ' την Emily. Αχ, αυτό είναι το πιο κοινωνικό. Εντάξει, το κρατάει γενικά. Έχει και το lead αυτή τη στιγμή. Ναι, δεν είναι μόνο το lead, είναι το stock. Ποιος θα πάρει το stock. Ναι. Πάρ' τα όλα. Ω, πήγε εκεί. Ω, πήγε, αλλά ο Deer δεν άφησε το shield. Δεν είναι χθεσινός. Και... δεν ξέρω, θα πάει πάλι για το... άψ μας, πιστεύεις, πιστεύω. Να το! Turn around άψ μας, πετυχαίνει. Του πιάσε το whiff και το... του κάνει πάνω στο whiff κατευθείαν. Και τώρα ο σκοπός είναι να βάλει extra credits όσο μπορεί. Ναι, παίζω mini hogs και το βλέπω να κάνει... ναι, να παίξει ακριβώς πάνω στον άλλο και λέω, ναι, shine. Ναι, αλλά εδώ δεν είναι melee. Οκ. Εδώ δεν είναι melee, my friend. Εδώ είναι ultimatum. Ναι, ναι. Έφυγε. Εντάξει, 46% καλά είναι. Για τον Emily. Πάμε, γιατί τα nerds βγάζουν εκεί πέρα. 74% έτσι γιατί μπόρεσε. Ωραίο. Δεν σου τα φορτώνει. Κρατάει το lead, αλλά. Έχουμε δει το Deer να γυρνάει από πολύ χειρότερες καταστάσεις. Οπότε δεν μου λέει κάτι αυτό προς το παρόν. Το θέμα είναι να βρει όπως το πρώτο stock ένα whiff και να το κάνει πάνιση. Optimally, ώστε να πάρει το stock. Όχι, πήγε για πολύ hard read εκεί πέρα. Και απλά ναι, αυτό του στοίχησε δες. Του έχει στοιχήσει ήδη 40% κάπου εκεί. Για ένα κακό read. Νομίζω είναι πέμπτη ή έκτη φορά κάπου εκεί. Εντάξει, το πήρε. Έχω έρθει σε 4 και δεν είχα έρθει σε 1. Οπότε 5. Τα μετράει. Oh, να το, even game. Και even game. Even game πλέον. Ο καθένας μπορεί να το πάρει. Oh, ωραίο κόμπο. Μ' άρεσε. Hey. Crisp 38%. Θα δούμε τι θα γίνει. 67, καλά, καλά, 67-0. Ω, 77, εντάξει, συνεχίζει. Πάει για τον πύρι. Εντάξει, πιστεύω ότι μπορεί να το πάρει. Εύκολα. Άμα δεν κάνει κανένα... Να το! Δες, κάνει καλά τα spacing, τυχή είδες, έκανε ωραίο spacing. Και έτρεξε, δεν μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο πέρα. Απλά άμα κάνει κάποιο whiff, ο Deer θα το κάνει πάνω. Κάνει nerd επάνω του. Ναι, καλά κάνει, αφού έχει καλό χειρό. Γιατί. Πολύ το κράτησε. Το κράτησε πολύ ωραία. Δεν πρέπει να κάνει overextend, αλλά τον backer. Όχι, δεν σκότωσε. Δεν σκότωσε. Κι εγώ νομίζω ότι σκότωσε. Εσύ νομίζω ότι. No, 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 no. 156, έλα. Στο 156. Έλα, εντάξει. Δεν ξέρω, κάνει ρόλ. Όχι, jump. Καλό, καλό option. Άμα κάνει comeback, θα το κάνει μισό κόμμα. Σίγουρα. Μη σου πω και μεγάλο. Να κάνει από το τέτοιο comeback. That was close. Oh. Just an illusion. Oh. Πότε το forward throw πότε σκοτώνει άραγε. Τι Fox. Fox. Oh, έχουμε ακόμα. Όχι. Oh, clank. Στο smash. Και το έκανε πάρει αλλά δεν το άφησε. Εγώ το έκανα αυτό. Και επειδή έχει διαφορετικό χιτάκι μετά. Ναι. Κάνει πάρει αλλά πάλι το τρώσει. Γιατί κάνεις πάρει το last hit.
Εντάξει, τώρα 189, αλλά είναι οποιαδήποτε κίνηση. Το κάνεις όπου δεν κάνεις το τελευταίο. Όχι, επειδή το τελευταίο χιτάκι έχει διαφορετικό timing. Ναι. Δες, πάει η Ράιντ. Ω, τι έκανε και τα Foxtrot. Και οι δύο περιμένουν το opportunity. Ναι, φίλε, ήταν τόσο μπροστά και τώρα δες το. 70%. Δηλαδή, όμως το Illusion το πήρε. Είδαμε ένα μικρό. 1-1. Κρύβεται από το date. Η πίεση μας κοιτάξει που είναι στην πάντα. Εντάξει, ναι. Γιατί το γύριζε. Λέει. Ήδη είμαι σε live support αυτή τη στιγμή. Αλλά τελικά. Ένας φίλος. Ένας φίλος. Φωνάζεται. Είναι. Έχει αρχίσει. Μπράβο. Εδώ κατεβάσω λίγο. Το, αυτό εδώ. Ναι, ναι, ωραία. Να το βάλω βασικά. Μια χαρά. Έγινε. Τίποτα. Άνοιξε το παραθύρι. Το παραθύρι. λοιπόν, για πάμε να δούμε Game 3. Εντάξει. Πουλόβα. Δεν μου αρέσει καθόλου γιατί δεν βλέπω τίποτα. Έχουμε αλλάξει λίγο τους κανόνες στο League. άσχετα με το Roomset με τις πίστες. Δεν ξέρω τώρα. Νομίζω είναι όλα εκτός από τα Grand Finals. Best out of 3. Τι αυτό. Grand Finals. Αλλά. Best of 5. Ωραία, κάντε το best of 5, ναι, σας το δίνω. Γιατί. Είναι κάτι παίζει με τους παίχτες τώρα, αλλά εντάξει, όλα best of 5 τα κάναμε παλιά. Εντάξει. Οπότε θα το αφήσω. Θα το αφήσω και βάλουμε το game, ναι. Άρχισε το game, απλά είχαμε ένα θεματάκι με του κανόνε. Εντάξει, λέει το ρίξε το ότι κάτω από 16 άτομα είναι best out of 3 όλα εξω από the Grand Finals. 13. Αλλά εντάξει. Νομίζω ότι θα είναι και πιο πολύ hype και για του παίχτε και για άλλου. Πιο πολύ content. Οπότε θα το αφήσουμε best of 5, εγώ συμφωνώ. Έτσι κι αλλιώς όλα πριν το leak τα κάναμε best out of 5, οπότε λογικό μου φαίνεται. Άμα εδώ πέρα... δεν ξέρω αν αυτόν έφτανε. Έχει τεράστιο. Ναι, η αλήθεια είναι. Βαράκι το πόδι. Μπαμ. Δεν είναι μόνο το πόδι, είναι legit. Τώρα φτάνει το παραδοσμό από πάνω. Συνεχίζει να έχει καλό προβάδισμα. Οπα, ωραίο. Αλλά πάλι φοβάται να κάνει edge guard. Ναι, δεν έχει. Ναι, δεν έχει. Δεν έχει καλό edge guard. Χάνει το optimal state που έχει εκείνη την ώρα. Πάει αυτός μετά στο ledge και μετά τρώει αυτός. Ναι, και μετά είναι beat, το οποίος έχει... Ναι, απλά χάνει... Χάνει το advantages. Δυστυχώς. Άμα το έχει κάνει και χωρίς turnaround, μπούσε. Κάνει, ναι, κάνει... Χωρίς turnaround κάνει την λάθος στο spacing, οπότε δεν χτυπάει. Γιατί δεν βγαίνει να πίσω. Μπορεί να μην του βγαίνει, δεν ξέρεις. Δεν γιώσεις. Άμα το περίμενε και... Ω, πήγε εκεί, αλλά ο Ντρίτ περίμενε και κράτησε το shield. Να το κυνήγησε και του πήρε το stock. Εντάξει. Παρ' όλα αυτά... Ακόμα ο Ντρίτ είναι σε καλή κατάσταση, 0%, μια χαρά, όλα καλά. Είναι λίγο εκεί. Ω, τα νερ. Το κυνηγάει με τα νερ. Με τα έκτατς. Aerial Strings εκεί πέρα δίνει πόνο. Δεν σου κάνει 74. Εντάξει, κοίτα, του φόρτωσε 74%. 75 κοντά. Είναι... Εντάξει. Very nice. Very nice. Μια χαρά μιλάμε, μπράβο. Θα δούμε κάτι όπως το προηγούμενο, θα δούμε το 2-1 από την Emily. Τον Emily. Ωχ, και οι δύο φτάνουνε. Ω! Να το, πάλι δεν το κάνει turn around όμως. Αλλά εντάξει, έτσι κι αλλιώς θα πιάνει σιλίδε στην περίπτωση. Ξέρω. Θα πιάνει σιλίδε.
το άργησε. Επειδή πρακτικά το χτύπησε μέχρι να γυρίσει, βγήκε το σούπερ. Α, μπορεί. Άμα... Αλλά με, θα το χτύπησε στο outspot, πάλι δεν θα πέθαινε. Απλά θα σκαγεί damage, okay. Ωραίο fake out εκεί πέρα. Εκεί μπορείς να κάνει bugger. Α, βλέπεις κάνει το timing και μετά εντάξει, έχει το lag, οπότε ο Deer θα κάνει punish. Ω, το backer θα σκοτώσει. Και πώς το γύρισε έτσι πάλι, δες το να. Είναι επειδή είναι impensive and driver. Δεν γυρνάει όλα. Θα φύγεις, θα κάνεις drop out. Μην κάνεις drop out, μπορεί να... Δες λίγο, μπορεί να κάνεις. Ο Ράς έχασε και έφυγε, δεν έφυγε, δεν έκανε drop out. Ναι ρε, μη. Μπορεί να φτάσει ψηλά, ποτέ δεν ξέρεις. Το persuasion skills μου, roll to end, καθαρό. Οκ, 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 θα σου περιμένουμε, ναι. Έγινε, έγινε. Έριξα persuasion 20 καθαρό, οπότε τον έπεισα να μην σπουδά. Τώρα ο Deer έχει τρελό προβάδισμα για να πάρει το game. Φτάνει ρε, κάθε φορά δεν το περιμένω ότι θα φτάσει το AB. Είναι πολύ, πάει πολύ ψηλά τελικά. Έχει και λίγο magnet, όχι λίγο αυτό. Φτάνει... Ένα, λίγο το momentum του κυνηγάει. Δεν φαίνεται ρε φίλε, δεν φαίνεται ότι θα φτάσει. Είσαι... Από τόσο κάτω περιμένει θα φύγει, αλλά τελικά ναι. Nintendo Next Live. Nintendo Next Live. Όπα, το grab. Πήγε να πάρει το stock έτσι απλά. Και εκεί, να το, θα το πάρει λογικά. Ναι. Θα το πάρει και ο Deer. Και ο Deer φρίζει την Emily. Ναι. Πήγε από εδώ. Get thrown out of the house. Θα κάνεις commentate. Ναι, γιατί θα παίξεις και εσείς. Ναι. Ήρθε ο Νάνος. It's Nano here. Για να δούμε. Έγραψε. Α, είδες το τέλειο με το τέτοιο, με το studio mode. Δεν το είδα αυτό. Αλλάζουμε το scene εδώ πέρα. Ναι. Και στο stream δείχνει αυτό το cam. Και άμα πατήσεις transition, σου γυρνάει. Οπότε μπορείς να κάνεις edit χωρίς να το αλλάζεις on stream. Ουχου, μαγεία. Πολύ καλό. Technomagic. Technology. Πού είμαστε, παίζουνε 2-1 είναι. 2-1 για τον Deer. Α, για τον Deer, και όχι Miss Earth Fighter, please, μην πας Miss Earth Fighter. Έλα ρε. Έλα, μην τρολάρεις. Ο Isaac για τον Λάβος. Δεν είναι ο Miss Earth Fighter, είναι ο Isaac, παιδιά. Από για τον Λάβος. Το Golden Sun. Έγινε, καλή συνέχεια. Και έχουμε εδώ. Τι έκανε. Κάτι έγινε λάθος. Τι έγινε λάθος. Ξέρω. Έλατε. Του λάθος παίχτη, λάθος skin, λάθος controls. Οκ. Δεν ξέρω τι έγινε εκεί πέρα. Όλα καλά. Και... Game 4. FD, θα ξεκινήσουμε. Τελικά πήρε Fox. Αποφάσισε να μην πάρει short fight. Ναι, ναι. Συνεχίζουμε Fox. Γρήγορα, ε. Okay. Θα σας αποκλείσω και στις δύο. Όχι ρε. Okay, καλό string αυτό. Ωραίο, ναι. Το tech όμως. Βλέπουμε εδώ ότι συνεχίζει τα edgeguards. Πήγε για το spike, αλλά δεν το κάνει σουίσποτ. Ναι, ναι. Όχι, πέρα με λίγο λάθος day θα έχανε το stock. Καλά έκανε και κράτησε το δεύτερο jump του σε εκείνη την περίπτωση. Ναι, ναι, ναι. Να τον έκανε πόκου με το βελάκι ο Deer. Έκανα κακό air dodge, αλλά είναι πίτο, οπότε γυρνάει εύκολα. Ναι, ναι. Η Emily δεν προσπάθησε να καλύψει τα options του, τα get up options με το Fox, απλά καθόταν εκεί και το έφαγε το νερό. Γενικά, συνήθως κάνει ups μας εκεί πέρα, το οποίο δεν φαίνεται να δουλεύει και πολύ. Ναι. Οπότε ίσως τίποτα είναι καλύτερο για να κάτσει λίγο να σκεφτεί. Άμα, το up τι θα κάνει μετά. Του κάνει poke το shield αρκετά. Ναι, ναι, και τώρα το dash attack θα σκοτώσει, όχι ακόμα. Όχι, αλλά τα βελάκια φάγαν το jump. Okay. Όχι, δεν το χρειάστηκε καν. Καλή χρήση του reflector. Ωραίο ρολ.
Δεν το περίμενα τώρα από ό,τι φάνηκε. Ναι, ναι. Δεν είναι πλέον μίλη εδώ, αλλά το reflector έχει ακόμα τις χρήσεις του. Ναι, ναι. Ειδικά με τα βελάκια που σε κάνουν χαρά εκεί πέρα. Ναι, ακριβώς. Μπορείς πολύ απλά να τα γυρίσεις πίσω και να είσαι κομπλέ. Όπα. Με τον τάσο θα σκοτώσει. Και παίρνει το προβάδισμα. Κάνει λίγο delay το landing, αλλά δεν βοήθησε πολύ. Θα φάει ακόμα το combo. Oh, είναι στα 101 ο Deer με 3 stocks. Ο Deer απλώς έφτασε 50% έτσι. Ναι. Γιατί μπόρεσε. Είναι λίγο combo food το. Εκεί κακό whiff στο side B και απλά θα φάει το punish. Run up και θα πεθάνει. Να δούμε αν θα μπορέσει να γυρίσει την κατάσταση υπέρ του. Εντάξει, 51% δεν είναι τίποτα ένα combo. Είναι στο limit πολύ λίγο. Indeed. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι είναι σχεδόν even. Βέβαια τρώει το poke και ανεβαίνει percent, οπότε τώρα ο Deer συνεχίζει να έχει το προβάδισμα. Οκ, τον χτύπησε λίγο με το side B και απλά περίμενε να κάνει land. Ναι, δες μου, περιμένει να αφήσει το reflector. Ναι, ναι, έχει καλή υπομονή. Και βέβαια είναι σε πλεονέκτημα, οπότε μπορεί να περιμένει όσο θέλει. Ναι, εντάξει, είναι ένα stock σχεδόν πάνω, οπότε δεν θα κάνει risky plays. Απέφυγε τον air, αλλά δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα με αυτό. Το κυνηγάει με τον grab και καλό DI, δεν τη σκότωσε. Η Emily, μπερδεύομαι συνέχεια. Ναι, ναι. Το λουσιακέρευμα. Να, το backer θα σκοτώσει. Ναι, και ο Deer δεν έχει. Είναι ένα ολόκληρο stock μπροστά, όταν λέμε ολόκληρο εννοούμε χωρίς. Έτσι χωρίς απλά, πολύ ναι. Percent, έτσι 15 έχει μόνο. Είναι, ναι. Δυσκολεύεται νομίζω να επιστρέψει. Πως απλά θα το πάρει. Αστέρι, γιατί δεν ξυπνάς την ώρα σου να έρθεις στο τουρνουά. Α, γεια σου Αστέρι. Νόμιζα ότι θα αρχίσουν στο τουρνουά. Αλλά ήταν στις 12 και εσύ για κάποιο λόγο. Ξεστή. Μέχρι τις 6 ήσουν ξύπνιος και μετά κοιμήθηκες και ξύπνησες στις 3. Fix your sleep schedule. Anyway, καλό edge guard από. Συνεχίζει. Ναι, ναι, αλλά εκεί πέρα μπορείς να επιστρέψει. Όμως στα 100 με τελευταίο στόκ είναι δύσκολα τα πράγματα. Ναι, φαίνεται ότι ο Revan θα πέσει ο Lizard Bracket. Αλλά! Αλλά θα. Εντάξει, ναι, ναι. Είσαι beat. Είσαι beat. Ό,τι και να κάνεις. Οκ. Okay. Εκεί πέρα. Οκ. Okay. Αυτό φαίνεται ήταν. Όλο και παραπάνω. Ρεαλίστικο ότι θα το πάρει ο Deer αυτό το παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά, συνεχίζει να παλεύει η Emily. Όπως θα έπρεπε. Δεν σταματάει. Δεν το παρατάει. Βλέπουμε πολύ ωραία off-stage interactions με το. Ωραίο. Φίλε, τον κάνει πολύ ωραίο έτσι κάτι. Ναι, ναι, αλλά δεν χάνει τέξο. Απλά αυτό σχεδιάζει, δηλαδή δεν το κάνει σύνορα αυτό. Ήταν hidden weapon. Και με τον Air θα τον διώξει. Ναι, ναι, δεν σκοτώνει. Το βελάκι τον πετυχαίνει, οπότε δεν τον αφήνει να κάνει έτσι κάτι. Και τον backer θα σκοτώσει. Καλό 150% πρέπει να είναι πολύ careful. Οτιδήποτε για να το χτυπήσει, όπως αυτό α πούμε, θα, ναι, ναι. Θα δώσει το game στον Deer. Game το 3-1. Συνεχίζει στα Grand Finals ο Deer και η Emily πηγαίνει losers.